Να ξεκινήσουμε με το γεγονός ότι σήμερα με ελλιπείς όρους και προϋποθέσεις ανοίγουν τα γυμνάσια και οι δύο τάξεις του Λυκείου. Να συζητήσουμε για το αν θα ανοίξουν τα δημοτικά και με τι όρους, όταν οι καθαρίστριες των δημοτικών και νηπιαγωγείων έχουν μεταφερθεί στη δευτεροβάθμια για να καλυφθούν αυτοί οι όροι. Ή να συζητήσουμε για το γεγονός ότι η κυβέρνηση, ακολουθώντας την πρακτική και της προηγούμενης κυβέρνησης, σας θυμίζω, μεγάλη εβδομάδα είχε φέρει ο κύριος Γαβρόγλου το νομοσχέδιο για το νέο Λύκειο. Στα βήματα αυτά καταθέτει ένα αντιπαιδαγωγικό νομοσχέδιο που δεν σώζεται από τις κινήσεις που έκανε η κυρία Κεραμέως να πάρει πίσω την αύξηση του ορίου μαθητών στα δημοτικά ή να πάρει πίσω το απαγορευτικό όριο των 17 ετών για τα ΕΠΑΛ με βάση την συνέντευξή της που διαβάσαμε σήμερα. Δεν σώζεται αυτό το νομοσχέδιο. Η κυβέρνηση πρέπει να το αποσύρει. Θα συναντήσει την κατακραυγή αλλά και την κινητοποίηση χιλιάδων εκπαιδευτικών γονιών μαθητών και φυσικά είναι ένα σημείο το οποίο πρέπει να μας προβληματίσει η προσπάθεια της κυβέρνησης μέσα από την απαράδεκτη ρύθμιση για μετάδοση online του μαθήματος διαδικτυακά και μέσα από την απόφαση Πόντιου Πιλάτου της Αρχής Προστασίας Δεδομένων προσπαθεί να κάνει ένα βήμα παραπέρα, προσπαθεί δηλαδή τι? Για το Σεπτέμβρη παίρνει μέτρα, γιατί θα έχουμε 30.000 αναπληρωτές πάλι αντί για μόνιμες προσλήψεις στην εκπαίδευση, γιατί θα έχουμε αυτό το χάλι στην υποδομή των σχολείων. Μόνο στην Αθήνα πάνω από το 50% των σχολείων είναι χτισμένα τα προηγούμενα 30 ή 40 χρόνια, γιατί θα έχουμε αυτά τα τεράστια κενά που κάνουν κυριολεκτικά την εκπαίδευση έναν αγώνα δρόμου για τη λαϊκή οικογένεια. Γι' αυτό και είναι εύλογες οι ανησυχίες της. Κύριε Κυρανάκη, τώρα σε τι να πρωτοαπαντήσετε? Ελπίζουμε να ακούγατε όση ώρα προσπαθούσαμε να συνδεθούμε, γιατί είναι πάρα πολλά αυτά τα οποία έδωσαν οι συνομιλητές σας. Ένα πρόβλημα με τον ήχο. Δεύτερο σημείο, δεν είχα καθόλου ήχο το προηγούμενο διάστημα, οπότε θα ήθελα αν μπορείτε να με βάλετε λίγο στη συζήτηση. Κυρίως για την εκπαίδευση και από την κυρία Δούρου και από τον κύριο Σοφιανό. Κύριε Σοφιανέ, πολύ σύντομα για να απαντήσει, γιατί θα είναι και άδικο κιόλας. Να μου επιτρέψετε λοιπόν να πω ότι αυτά τα παιχνίδια που παίζονται σε σχέση με τις πρόορες εκλογές και τους ανασχηματισμούς εκπορέουν από την κυβέρνηση, αξιοποιούνται και από την αξιωματική αντιπολίτευση. Μάλιστα. Σε ένα αποπροσανατολιστικό πινκ-πονκ δηλώσεων, την ώρα που είναι βαρύτατος ο λογαριασμός για την πλειοψηφία του λαού μας για αυτή την κρίση η οποία έρχεται και για την οποία δεν φταίει. Ένα λογαριασμό που δεν μπορεί και δεν θα πληρώσει και ο δρόμος της διεκδίκησης, της αντεπίθεσης των μαζικών κινητοποιήσεων να μπει φραγμός σε αυτά τα μέτρα, τα οποία παρά το ότι έρεται η καραντίνα, συνεχίζουν να είναι σε ισχύ τα μέτρα που αλώνουν το ελάχιστο των εργασιακών σχέσεων, αυτός ο δρόμος πρέπει να ακολουθηθεί. Μάλιστα. Από σημαντικά τμήματα για έλατε, του λαού τις επόμενες μέρες. Είναι επιλογή να συζητάμε για το κόθεν έσχες. Φυσικά το ΚΚΕ δεν έχει κανένα πρόβλημα να συζητήσει. Οι όροι που ζουν τα στελέχη του είναι με τον όρο του μέσου Έλληνα πολίτη και κάτω από αυτόν. Από εκεί και πέρα όμως, είναι επιλογή να γίνεται μια τέτοια συζήτηση. Και φυσικά κρύβεται το εξής. Τόσες κυβερνήσεις δεν αναφέρθηκαν στο πόθεν, αλλά μόνο στο τι έχει ο καθένας. Σε αυτό συμφωνούμε όλοι. Είναι κρίσιμο λοιπόν. Σε αυτό συμφωνούμε όλοι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και τους τρεις.